Το πρώτο μέλημα που έχω σαν αντιδήμαρχος οικονομικών είναι να ενημερωθώ. Και όταν λέμε να ενημερωθώ, λοιπόν, έχω ήδη ενημερωθεί από τον συνάδελφο τον κύριο Λόλο, σφαιρικά, πρέπει να ενημερωθώ λεπτομερώς για όλες τις καταστάσεις στα οικονομικά του Δήμου. Θεωρώ ότι θα διαρκέσει μία εβδομάδα με 10 μέρες η ενημέρωσή μου, διότι δεν είναι μόνο να δεις κάποια νούμερα, πρέπει να συνεργαστείς και με τον κάθε αντιδήμαρχο ξεχωριστά, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το κάθε πεδίο ξεχωριστά. Ειλικρινά, με έκπληξη θα μπορούσα να πω, διαπιστώνω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στέλνει στους Δήμους και στο Δήμο το δικό μας όποιο νούμερο του κάθεται καλά, θα έλεγα. Λοιπόν, οι ανταποδοτικοί πόροι, λοιπόν, οι οποίοι κατά την άποψή μου, λοιπόν, και κατά τον νόμο βέβαια, λοιπόν, έχουν κάποιο τύπο βάσει του οποίου έρχονται οι αυτοτελείς πόροι στο Δήμο, είτε του Περιστερίου είτε των Αθηνών, βλέπουμε ότι μειώνονται ραγδαία χωρίς κανένας να δίνει και την ανάλογη εξήγηση. Βεβαίως θα τη δράσουμε και βεβαίως, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε εξηγήσεις και οι εξηγήσεις δεν μας λένε τίποτα. Τα χρήματα που δικαιούται ο κάθε περιστεριώτης, τα χρήματα που έρχονται στο Δήμο δεν είναι ούτε του Παχατουρίδη, ούτε του Σταυρούλια, ούτε κανενός συγκεκριμένου προσώπου. Είναι των περιστεριωτών. Τα πληρώνουν μέσω της άμεσης ή έμεσης φορολογίας και τα δικαιούνται. Και αφού τα δικαιούνται, εγώ ένας είμαι, θα τα διεκδικήσω. Τα δημοτικά τέλη δεν προτιθέμεθα να αυξηθούν. Και να σας εξηγήσω γιατί. Έχουμε 8 χρόνια μία χρηστή διοίκηση και μία σοβαρή διοίκηση και πιστεύω ότι είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στην καθαριότητα της πόλεως μας. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή καλούνται να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, είτε ο μηχανολογικός εξοπλισμός, είτε κάποια πράγματα για τα οποία πολλοί έχουμε κατηγορηθεί, είτε ακόμα και οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες μας, αυτοί που προσπαθούν κάθε μέρα να καθαρίσουν την πόλη μας. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα συντονιστούμε και θα καταφέρουμε να μην ανεβάσουμε τα δημοτικά τέλη για το Περιστέρι. Υπάρχει περιθώριο. Περιθώριο πάντα υπάρχει. Περιθώριο πάντα υπάρχει, λοιπόν, και μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα επίπεδο, επίπεδο ζωής πολύ υψηλό στο Περιστέρι. Όλοι οι συμπολίτες μας απολαμβάνουν κάποια πράγματα που πριν από 15 χρόνια, από 10 χρόνια δεν τα είχαμε. Έχουμε πολύ μεγάλες πλατείες, έχουμε ένα δημοτικό μέγαρο το οποίο είναι νομίζω όνειρο πολλών δημάρχων σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια καταπράσινη πόλη, όλες οι πλατείες μας έχουν νομίζω επισκευαστεί, συντηρηθεί, ανακατασκευαστεί και χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο κόστος στη συντήρηση. Οι δαπάνες του Δήμου είναι υψημένες εκ των πραγμάτων. Κάποτε είχαμε ένα δημοτικό μέγαρο που μπορούσε να έχει λειτουργικά έξοδα όλα με τα σημερινά δεδομένα 5.000 το μήνα. Αυτή τη στιγμή τα λειτουργικά έξοδα του δημοτικού μεγάρου είναι πάρα πολύ υψηλά σε σχέση με το παλιό κτίριο που είχαμε. Βεβαίως εγώ είμαι της άποψης ότι όλα μπορούν να μετριαστούν. Και βεβαίως θα στερηθούμε κάποια πράγματα. Δεν ψάχνουμε για το πεντεσπάνι πλέον, ψάχνουμε για το ψωμί. Εάν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε στον τομέα της ανάπτυξης, θα αναγκαστούμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Μέτρα όπως βλέπουμε που παίρνει και η κεντρική πολιτική εξουσία και που δεν αρέσουν σε κανένα. Εγώ είμαι υπέρ της ανάπτυξης και αφού εξαντλήσουμε όλους τους πόρους και όλα τα σενάρια ανάπτυξης που μπορεί να έχει η πόλη μας, τότε θα αρχίσουμε να κόβουμε από κάποια κεκτημένα που έχει ο περιστεριώτικος λαός. Θεωρώ πρώτο μέλημα την ανάπτυξη. Έχουμε περιουσία, έχουμε ακίνητη περιουσία πολύ μεγάλη στο Δήμο. Επί πολλά χρόνια αποδείξαμε ότι είμαστε νοικοκυρέοι και αποκτήσαμε μεγάλη περιουσία και βεβαίως η περιουσία μας πρέπει να εκμεταλλευτεί, βεβαίως τα κινητά μας πρέπει να εκμεταλλευτούμε και βεβαίως πρέπει να στραφούμε στους άξονες της πράσινης ανάπτυξης, που αυτό μπορεί να λέγεται φωτοβολταϊκά, που μπορεί να λέγεται λαμπτήρες οικονομίας, που μπορεί να, δηλαδή μέσω από την ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε και οικονομία. Δεν κάνουμε ανάπτυξη μόνο για την ανάπτυξη.